Γεια σας YouTube, σήμερα θα κάνουμε εκείνο το κορπάκι με τις γλάστρες. Το έχω δει στα ξένα κανάλια και επειδή πίστηκα, αρχικά το έχει βγάλει ένας Άγγλος, λέω κάτσα να το κάνω κι εγώ. Παίρνετε μια βάση, εγώ δεν βρήκα κάτι καλύτερο, οπότε κάθισα και πήρα μαρμαράκια και φτιάχνετε τη βάση σας που θα βάλετε τα ρεσότα κεράκια. Ανάβετε, παίρνετε ρεσό κεράκια 4 για καλύτερα πιο γρήγορα αποτελέσματα. Και μετά, ενώ ανάβετε τα κεράκια, το βάζετε 2 γλάστρες. Στην πρώτη τη γλάστρα, εντάξει, εγώ έβαλα ένα καρφί, ίσως και με χαλκινό καλώδιο το τύλιξε για περισσότερα γογγιμότητα. Μπορείτε να βάλετε ένα νόμισμα. Βασικό είναι να έρχεται αέρας από κάτω. Και μετά από πάνω από τη γλάστρα βάζετε μια δεύτερη μεγαλύτερη γλάστρα και το καπακώνετε στο έτσι. Και επειδή θέλω να πειραματιστώ, αυτό, εντάξει, κάθισε και το έφτιαξα δικιά μου ευρεσιτεχνία. Να βάλω ένα καρφί για να είναι πιο κοντά στη φλόγα και να μεταδίδεται περισσότερο η θερμότητα. Η λογική είναι ότι θερμαίνεται αυτή πάρα πολύ. Εδώ μπορείτε να το καπακώσετε. Μπορείτε να βάλετε ένα νόμισμα ή να βάλετε ένα αλουμινόχαρτο. Και εγώ μάλλον θα βάλω ένα αλουμινόχαρτο από πάνω, γιατί εδώ δεν κλείνει ερευνητικά. Και η θεωρία είναι ότι ουσιαστικά όταν αυτό θερμαίνεται και πυρακτώνεται, η πάνω η γλάστρα χρησιμοποιείται σαν δοχείο ώστε να περνάει ο ζεστός αέρας, επειδή αυτό είναι, τραβάει αέρα από κάτω και φεύγει από την τρύπα. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε εφαρμογή. Δίνω κάτω την κάμερα. Ψαμάβουμε ένα αναπτήρα. Αυτό προσπαθώ να το γυρίσω καλά όπως έπρεπε να είναι. Και ανάβουμε τα ρεσό μας. Τα ρεσό σε κάποια σούπερ μάρκετ μπορείτε να τα βρείτε φθηνά. Εγώ τα πήρα τα 100 κομμάτια 5.30. Πιστεύω είναι κάπως ακριβούλικα. Τώρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μια στρογγυλή βάση, ας πούμε, ένα ταψί, γιατί δυστυχώς το ταψί δεν θα αφήσει μετά να πάρει, να έρθει αέρας στο κύκλωμά μας θέρμανσης. Το ωραίο είναι να έχετε, πρέπει να έχετε μια καλή βάση ώστε να παίρνει αέρα και μετά καπακώνετε το πρώτο. Κοιτάξτε να στηριχτεί καλά γιατί δεν θέλουν να πέσουν οι γλάστρες σας. Ο αέρας έρχεται από εδώ κάτω και μετά αυτό το πράγμα θα γίνει θερμό, αυτή η πρώτη γλάστρα. Και μετά βάζετε από πάνω τη δεύτερη. Κοιτάτε να πάρετε και τις γλάστρες σας ώστε να υπάρχει χώρος να μην εφάπτετε, γιατί αυτή τη τρύπα τη θέλετε να είναι ελεύθερη. Και τώρα όταν θερμανθεί η πρώτη γλάστρα, η δεύτερη χρησιμοποιείται ώστε να τραβάει αέρα από κάτω και ο αέρας να διέρχεται από κάτω και να βγαίνει από την τρύπα πάνω. Αυτό είναι το σύστημα με τις 2 γλάστρες. Τώρα εγώ το έχω δοκιμάσει στο μπάνιο, να προσπαθήσω να δω άμα θα καταφέρω να κάνω μπάνιο σήμερα, άμα μου δώσει τόσο θέρμανση σε αυτό το μικρό το χώρο. Τόσο μπάνιο. Εδώ και οι γλάστρες. Ελπίζω να σας έδωσε καμία ιδέα. Θα γράψω ίσως στο τέλος του τέτοιο άμα κατάφερα να κάνω μπάνιο με αυτή την ιστορία.